Λοιπόν, είχαμε τους πρώτους καρπούς της υπερπροσπάθειας που καταβάλλεται. Τι γίνεται στην συνέχεια με τους υπόλοιπους συμπατριώτες? Όπως ήδη έχει μεταδοθεί, πετύχαμε την ασφαλή έξοδο από την Συρία 4 συμπατριωτών μας, μιας κυρίας με τα 3 ανήλικα παιδιά της την Παρασκευή το απόγευμα. Η έξοδος έγινε από την Δαμασκό προς την Ιορδανία και από την Ιορδανία στην Κύπρο. Τώρα εξακολουθούν να παραμένουν στην χώρα ακόμα κάποιοι άλλοι συμπατριώτες μας, οι οποίοι βρίσκονται στα βόρεια της Συρίας, και μία κυρία η οποία είναι σε εγκυμονή και μαζί με τα δύο μικρά παιδιά της βρίσκεται στην περιοχή της του Αλέπο. Επομένως, οι προσπάθειες μας συνεχίζονται για να μπορέσουμε να τους βγάλουμε με ασφάλεια έξω από την περιοχή. Για πόσους μιλάμε ακόμη? Είναι ένας νεαρός στο Αλέπο και η κυρία μαζί με τα δύο παιδιά της στην περιοχή. Είναι σε ένα χωριό, έχει κάποια απόσταση από την Αλέπο, δηλαδή μιλούμε 3-4 άτομα. Υπάρχει αισιοδοξία? Υπάρχει αισιοδοξία, όπως είπα κατ' επανάληψη στις παρεμβάσεις μας μέσα μαζικής ενημέρωσης, για μας στο Υπουργείο Εξωτερικών πρώτη προτεραιότητα είναι η ασφαλής έξοδος. Αντιλαμβάνεστε ότι ειδικά η περίπτωση της κυρίας, επειδή είναι και εγκυμονούσα, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, διότι πρέπει από την περιοχή στην οποία βρίσκονται να καταφέρουμε να τους μεταφέρουμε σε ένα μέρος που να μπορεί να υπάρξει μια ασφαλής πτήση έξω από την χώρα. Και όπως είναι η κατάσταση, όπως βλέπετε και από το τι μεταδόθηκε ήδη από το στούντιο σας μόλις πριν λίγο, η κατάσταση είναι και δύσκολη και λίγο πολύπλοκη. Θα ευχόμαστε να έχουμε μια ευτυχή κατάληξη.